αυτή θα πετάξουμε για πιξέλες. Και άλλα πλάνα, ναι. Στορίσουμε. Λοιπόν, είμαστε τώρα στο αεροπλάνο. Εσείς που θέλετε να βγείτε. Εβάζετε εσύ. Εγώ είμαι τώρα πώς θα γίνει. Εγώ είμαι στη μέση. Κορίτσια, χαμογελάστε. Όχι, πήγε, πήγε. Ωραίο, ε. Είναι ωραίο, ταξιδεύεις με ενδιαφέρον. Και ναι, φτάσαμε. Ευχαριστούμε για ταξίδι πολύ. Ετοιμάζεσαι, εντάξει. Ναι. Πώς φάνηκε ταξίδι? Πολύ ωραία. Άντε, ωραία. Ωραία περάσαμε. Βρέχει μόνο λίγο. Και τώρα από το αεροδρόμιο, κάνω 15 όροφη αεροδρόμιο. Τέλεια, έλα, έλα, τέλεια. Γιάννη, τέλεια. Πάλι σε με την κάμερα, ρε, δεν βαρέθηκε. Τι, δεν βαρέθηκε. Όχι. Πες μας, Παρθενοπούλη, πώς αισθάνεσαι. Εδώ, ρε, κλασικοί Έλληνες. Κλασικοί Έλληνες. Αισθάνομαι πολύ ωραία. Όλοι σε βαλίτσες μέσα στη μέση και πάνω άδεια. Καλά, ρε, πάλι κάναμε το θαύμα μας οι Έλληνες. Αυτή δεν ξέρω. Στο μετρό τώρα, εδώ δρόμοι, ωραίους δρόμους, δεν μπορώ να πω, αλλά Ελλάδα δεν είναι. Κτίρια, καλά μην τα βλέπετε έτσι, γιατί έχει εδώ πέρα κάτι σπιτάκι, κάτι πολύ εντυπωσιακά. Τώρα μόλις βρω κανένα τραβήξω. Οπ, κάπου πήρε το μάτι μου, κάτι γράφει, κοιτάξτε κάτι σπιτάκι εδώ πέρα. Πριν είχε περισσότερα, νάδα, νάδα. Ήταν καλά φορά. Ε, παιδιά, εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν το ψάξα. Εγώ μπορεί να έχω και δωρεάν εισιτήριο στο νοσέ. Στο νοσέ, τέλος πάντων. Ποιο νοσέ, ρε, εδώ. Πού θα βρεις κανένα νοσέ εδώ πέρα. Εντάξει. Πλάκα μας. Follow the Moscow down to Gonky Park, listening to the wind of change. Summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Ερτσάτ, δορυφορική είναι τώρα ή πιάνει παντού αυτό. Ας απολαύσουμε κάτι γυστική δράση στην. Για να απολαύσουμε. Μυστικό αρκούδι κάτι μου, καθημερινά σε 7. Τώρα αυτό αναφέρεται σε ώρα Βελγίου ή εκεί. Τις, να Παπαδόπουλε και εδώ βγήκες. Μπράβο, μπράβο, θα πούμε μετά. Εντάξει, ο καιρός έτρεψε πριν έτρεψε. Τώρα η στρώση κάτω εδώ της μουσικής λέει. Περίμενε, ρε, περνάω. Ξαναγράφουμε, γράφουμε από το κέντρο. Εδώ. Ωρα, δεν σε ακούω, ρε. Τα κορτσάκια. Βελγάκια. Λοιπόν, κοιτάξτε τι βρήκαμε. Εδώ πέρα είναι μοναδικό. Παντού η Θεσσαλονίκη. Από μέσα ρωτήσω για τον Μπάουκ, άμα ξέρω. Και το έχει ο Σάκης. Μύκονος. Πίτα γύρω, Μύκονος. Πλάκα, σνακ, κελάς. Αυτό το κτίριο εδώ, ελάτε όμως να το δείτε. Τώρα ακούγεται στην κάμερα.
Εδώ είναι ωραία. Εδώ είναι ωραία. Μετά το ελληνικό πιταγύρο. Αράβικος είναι ό,τι θέλει. Και η τέτοια που είναι και οι φωτογραφίες εδώ. Η Αγνή, έλα, 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 θα πάρεις με τόσο θέλεις. Λοιπόν, αυτό είναι το Δημαρχείο. Αυτό εδώ. Αυτό. Λοιπόν, ακούτε την περιγραφή. Από ό,τι βλέπετε, ο πύργος δεν είναι στη μέση. Στη μέση. Από λάθος βρέθηκε στην άκρη. Δεν βρέθηκε στη μέση μάλλον. Και μόλις το είδε ο αρχιτέκτονας που το έκανε, αυτοκτόνησε. Με τη λήξη του πύργου έφυγε το πέσο. Καλά. Γιατί περίμενε το τέλος για να το καταλάβει. Έτσι δε. Γράφει κάμερα. Λοιπόν, κάθε σπίτι έχει τη δικιά του ιστορία. Αυτά ήταν σπίτι συντεχνιών. Εδώ μπροστά, αυτό που βλέπετε εδώ μπροστά, αυτό μπροστά, μπροστά, μπροστά μας με το άλογο, είναι των τέτοιων, των πυροποιών. Την πυροποίη εδώ. Και στο ισόγειο κάτω έχει μουσείο μπύρας που δείχνει πώς φτιάχνει την μπύρα. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε. Εντάξει, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο φοβερό και τρομερό, αλλά έχει και κάθε, και κάθε στέκη, κάθε σπιτί έχει μια του ιστορία. Μάρδας, κύριε! Πού είμαστε ρε παιδιά? Στην Grande Plage. Grande Plage. Ιστορικές στιγμές ζούμε. Για κάτι που είναι σαν το παιδί. Έχει και φαΐ και ποτό και γλυκά. Έχει φαγητό, αλλά δεν σαν το έπινες. Έχει. Τι είναι αυτό, είπαμε. Θα κάνουμε. Πώς το είπαμε. Αυτό είναι το σαλούπ ντορ. Ούλωσε μύτη μου τώρα. Νταμπλάνκ. Πολύ ωραίο. Τρώνε και πολύ, τρώνε και μερικά λιπαρά, τρώνε και διάφορα πράγματα. Έχει μία, αλλά τώρα δεν είναι η γειτονιά μας όμως. Έχει ένα κατάστημα πέρσι και πάει για πρώτη φορά. Μια ματιά. Οι πίτες σου εδώ γενικώς είναι άσχημες. Και από σένα μία. Τι πίτε είναι αυτή. Μέσα δεν έχει τίποτα αυτή. Ένα άσχημο φράγμα. Άι πίτσε. Ναι, λέει δεν είμαι κακή, δεν είμαι κακή. Λέει είμαι καλή. Έτσι είπε τώρα. Εσύ είσαι ωραίος. Τι είναι καλός. Α, το α. Το αγαπητέ. Βαγγέλη. Ωραία. Ένα μάτσο μούτσο. Κύριε Μάρδα, πού είμαστε? Είμαστε σε Ιρλανδική Πυραλία. Γεια μας. Γεια σας. Γεια μας και για μας. Στους Βέλγους. Καλημέρα. Δεύτερη μέρα. Δεύτερη μέρα, φάγαμε. Να, για άλλη. Πού είσαι εσύ, άγιο. Τραβάς τώρα. Ναι. Πού μας δουλεύεις. Όχι, εγώ. Πάλι εδώ είμαστε. Ένας δρόμος. Ο Μάρκος λέει περνάμε σπέρα. Εγώ τραβάω κιόλας. Εντυπωσιακό εδώ μέρος. Καλωσορίσω όλους εδώ σήμερα στις Βρυξέλλες. Τους οποίους πολύ συχνά εγώ αποκαλώ βροχέλης, τόσο που βρέχει εδώ. Λοιπόν, είστε είμαστε εδώ σήμερα στο σπίτι της κοινωνίας των πολιτών. Εδώ είναι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην οποία είναι τα μέλη όλα τα οποία εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών. Είμαστε οργανωμένοι σε τρεις ομάδες, η ομάδα 1, ομάδα 2 και ομάδα 3. Στην ομάδα 1 ανήκουν οι εργοδότες, όπου ανήκουν και εγώ, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και όπου είμαι αντιπρόεδρος. Στην ομάδα 2 είναι οι συνδικαλιστές μας και στην ομάδα 3 είναι οι λοιποί φορείς. Some kind of coherence between the policies for the development of port infrastructure and the environmental policies which can sometimes make things complicated. Thank you.
obrigado e finalmente o representante de Eurocham, Brasil, penso que completamos a ronda de intervenções, primeira ronda de intervenções. Thank you, Chairman, for letting me have the last word in the debate today. I'm representing Eurochambers. This is the Association of European Chambers of Commerce and Industry. We've been very heavily involved in the discussion during Port Package 1 and 2. Our added value in the debate is that we come up with a balanced opinion, as we have among our members, ship owners, precisely as operators, port operators, which means that we have to come up with a balanced argument at the end. The first question, do we need legislation? Is even if that means that we have to recur to the court more often, this is what our member companies think on the issue of legislation. We do not really think that this discussion, this kind of consultation that takes place today and within the framework of workshops during 2006 and 2007 really comes up with a great lot of new arguments. I have not heard up to now anything that surprised me, and it is very different from what we'll be talking about during Port Package 2. Of course, I'm very, very happy, I have to say, that this consulting exercise began from the Commission, and we are sure that Έλληνες, παιδί μου, χωρίς να ζητήσουμε την άδεια κανενός, κάνουμε τον καφέ μας. Είναι ο καφές στη λούφα. Εμένα δεν μου κάνεις. Πώς είναι. Είναι ο καφές στη λούφα. Εγώ πρέπει να τον κάνω. Όχι, τι θες, πες. Πρέπει να βρεις να κάνει. Όχι, πρέπει να λες να είναι τέτοια. Κουλουρακιά. Τώρα μαζί μας εσύ να έχουμε μία. Γιατί δεν έχουμε ελευθερία μόνο τρέχουμε ημέρα. Καλέ. Έχουμε βγει τόσες. Τον θες μέτρο, είπες, ε. Γλυκό, ρε, άντε εκεί. Γλυκό με καλά. Λοιπόν, να σε βάλω δύο τέτοια ή ένα τέτοιο. Δες το και παίρνουμε. Κράστο. Να συμπληρώσω το πολύ. Δύο ή ένα. Ε, βάλε ένα. Νίκη. Να συμπληρώσω το πολύ. Ναι, εννοείται. Κάθε εσύ θελείς. Το έβαλες αυτό. Ναι. Βάλε, μπράβο. Πήραμε την πρωτοβουλία. Μόνο σε εσάς δεν κάνουμε. Τα ωραία τα παιδιά, όχι εμάς εδώ τους Βρυξελιώτες τι. Άμα θέλετε να σας κάνουμε και εσάς ένα καφεδάκι. Πόσο φάμε. Ελληνικό. Μην τρεπόσαστε. Τρέπομαι. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, δώστε και τη φωτογραφία στον κύριο από κάτω. Δεν πάω. Να βγούμε και μαζί, κάνε τα κονέ. Και αυτοί και αυτοί και οι δυο μέσα. Και τι άλλο μπορώ να σας πω, το κτίριο αυτό ανακαινίστηκε. Α, έτσι, καλημέρα σας. Το κτίριο αυτό είχε ανακαινίστηκε. Να με κάνετε φέρνους, διότι άμα το δει η μαμά μου αυτό, καταφέρνει στο χωριό, από τα 90 θα γίνει 50 προχωρά. Το κτίριο αυτό ξαναδόθηκε σε λειτουργία σαν έδρα της Επιτροπής. Οπότε βλέπετε το ρεκινία σαν αυτή η κύριοι που βλέπετε εκεί, όλοι αυτοί στις 21 δεκάτου. Λοιπόν, πέραν αυτού βλέπετε το κτίριο αυτό, χρησιμοποιείται σαν χώρο συνθέσεων διαφόρων καλλιτεχνών που έχουν έλθει από τα διάφορα κράτη-μέλη και δείχνουν την πραμάτια τους ή τα έργα τους, έτσι, τις δημιουργίες τους. Και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο, διότι αυτό είναι η μεγάλη μαύρη γυναίκα από το Βέν. Η μεγάλη μαύρη γυναίκα από το Βέν. Έτσι την είναι. Σωστός. Μοιάζει. Και η μεγάλη άσπρη γυναίκα από την Παναγίτσα. Όχι, ωραία. Κοιτάξτε, υπάρχουν άλλα Επιτροπή που έχουν αποδείξει μια άποψη μέσα από το. Συγγνώμη που ξέρω εγώ είμαστε με κοντά και τέτοια. Μέσα από την καφετέρια εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Και μου μίλησε αυτή για να τρέξω το εντυπωσιακό του πραγματικά κτίριο στην Ελλάδα. Του Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάνουμε λίγο εδώ πέρα. Άντε, ελάτε, πρώτο πέρα στο τέρμα.
πραγματικά ζούμε μεγάλες στιγμές. Εκείνον τον Ιανουάριο που την Προεδρία του Συμβουλίου την είχε η Ιταλία, ήμουνα σε αυτό εδώ το σημείο με φοιτητάς από το πανεπιστήμιο μου στη Βόνη και για πρώτη φορά με φοιτητάς από την Ανατολική Γερμανία που τους είχαμε κάνει ένα κοινό πρόγραμμα εδώ. Και όπως καθόμασταν εδώ ξαφνικά έρχεται ένα αυτοκίνητο και κατεβάζουν αυτό το δέντρο δώρο της Ιταλικής Προεδρίας, γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν η παραμονή, μάλλον η ίδια μέρα που ξεκινούσε ο πόλεμος στο Ιράν. Στο Ιράκ ο πρώτος πόλεμος. Όπου υπήρχε φόβος, ας πούμε, να γίνει η επέκταση του πολέμου αυτού και σε άλλες περιοχές της γης. Τότε λοιπόν η δήλωση της Ιταλικής Προεδρίας ήταν ότι αυτό είναι το δέντρο της ειρήνης που καταθέτει η Ιταλική Προεδρία από μάρμαρο. Λέγανε, ναι. Και αυτό συμβολίζει ότι οι άλλοι κάνουν το δρόμο τους και εμείς οι Ευρωπαίοι κάνουμε το δικό μας δρόμο της ειρήνης. Γεια σας. Έτσι όσο μας μείνει χρόνος, είναι το θέμα του Ευρωπαϊκού Συντάγματος και της τύχης του της μελλοντικής. Και για να είμαστε σαφείς, όταν θα χρησιμοποιώ τον όρο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, η λέξη Σύνταγμα ίσως να είναι αδόκιμη και με τη στενή νομική έννοια του όρου λάθος, γιατί δεν πρόκειται για Σύνταγμα, πρόκειται για μια συνθήκη, η οποία είναι στην ουσία η πρώτη συνθήκη που αποτολμά να ενοποιήσει όλο το νομικό ευρωπαϊκό γίγνεσθε το μέχρι τώρα, να τροποποιήσει, να επιφέρει ορισμένες σοβαρές αλλαγές και κυρίως να εξασφαλίσει το μέλλον της λειτουργίας των κοινοτικών οργάνων και κατά συνέπεια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για το μέλλον. Να μην μπω σε πολλές λεπτομέρειες και να μην σας ρωτήσω αν έχετε δει το Σύνταγμα ή όχι. Δεν μας ενδιαφέρει η δομή του Συντάγματος σαν βιβλίο ή η παρουσίασή του σαν βιβλίο, ωστόσο μας ενδιαφέρει η δομή του και υπό την έννοια αυτή θα σας μοιράσω την δομή του Συντάγματος. Δεν πρέπει να συσχετίζουμε το πόσα δίνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι μας δίνει πίσω. Στο παρελθόν όμως, ποια φορά ήταν η Μεγάλη Βρετανία που βγήκε άλλη και είπε. Αυτή πήρε και όλα τα χρήματα της πίσω. Άλλη ιστορία είναι. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα της διεκδίκησης με πολιτικό επιχείρημα θα έλεγα μένει στο χώρο της πολιτικής διεκδίκησης με πολιτικό επιχείρημα. Δεν θα ήθελα αυτό να το βάλω στο τραπέζι επιστημονικό γιατί θα το κάνουμε φύλο και φτρό σε χρόνο μηδέν. Μιλάω για αυτούς που έχουν επιστημονική προσέγγιση στα πράγματα και όχι πολιτική. Ξέρετε πολύ καλά, η πολιτική διεκδίκηση που υπάρχει ευτυχώς με οποιοδήποτε τρόπο στην κοινωνία μας και στη δημοκρατία μας επιτρέπει και τέτοιου είδους επιχειρήματα. Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι εγώ πριν από μερικά χρόνια είχαμε την κυρία Μπονίνο Επίτροπο, η οποία ένιωσε ότι ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν προστατεύεται αρκετά από τα μηνύματα της τηλεόρασης και δέθηκε με αλυσίδες εδώ απ' έξω, πολιτικό μήνυμα. Απ' έξω από το γραφείο της, τέθηκε με αλυσίδες, λέει, έτσι νιώθω ως Ευρωπαίος καταναλωτής. Είναι άλλος που αυτόν τον τρόπο θα τον έκανε παρουσιάζοντας κάποια στατιστικά στοιχεία, κάποιες αναλύσεις κτλ. Θέλω να πω ότι η κυρία Θάτσερ στα πλαίσια μιας πολιτικής διαπραγμάτευσης επέτυχε αυτό που επέτυχε, οφείλει να μην κάνει σχολή ειδικά για αυτούς που πονάνε το κεκτημένο το ευρωπαϊκό. Και καλά που κάνετε την ερώτηση. Η πρόκλησή μου λοιπόν προς εσάς και η πρόσκλησή μου είναι ότι όταν κανείς θελήσει να αξιολογήσει το Σύνταγμα, τη Συνταγματική Συνθήκη, να την αξιολογήσει με τα εξής κριτήρια. Με το κριτήριο της απλούστευσης, της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της νομιμοποίησης. Νομίζω ότι είναι αρκετά κριτήρια.
Τώρα, είπα όπως είπα και πριν, οποιαδήποτε σελίδα να ανοίξεις, Κωνσταντίνε, μπορεί να βρεις κάτι το οποίο να σε θίγει εθνικά, τοπικά, κοινωνικά, προσωπικά θα έλεγα και να διαφωνήσεις. Κοίτα τη διαδικασία. Έχει κανένα για να με ταΐσεις. Παίρνουμε αυτό. Ναι. Θα σου ρίξω και ένα μύδι, αλλά μην το πάω. Το ανοίγουμε. Παίρνουμε το μύδι. Παίζουμε το μύδι. Πρόσεξε. Δράμα, δράμα. Γεια σου το τίδι πουλί μου. Λελεύω εγώ τα κατσία. Γεια σου Βαγγέλη. Ποντιάδου, κάπνισες, εντάξει. Τώρα που με καταπιέζουνε. Παρακλείε μου τον Μπέλα. Είσαι Μάρτας, how are you? Καλά είμαι. Τσίπ καλά. Τσίπ καλά, τσίπ καλά. Ωραίος. Έδι. Γένια. Καλά. Καλά. Φαγλή. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Έλα, έλα. Στην ομορφιά μας, στη μαγιά μας και στα νιάτα μας, μωρό μου, και στα νιάτα μας. Στη βοηθεία μας και στη γεια μας και για μας. Έχουμε κάψει το μισό Βέλγιο. Άρα, δίγε. Μας μένει το μισό. Να βγει μελική εσπρέσο και να γράψει. Ακολουθούσαν ένα, κυνηγούσαν ένα. Δεν καταλάβαμε ακριβώς τι ήταν γιατί δεν είχαμε το χρόνο να το πούμε. Έφυγες χθες και με πλήγωσες αντικά και πήρα σβάρνα μες τη νύχτα τα φαγαδικά και άρχισα και τρώγα και κόντευα να σχάσω σε μια προσπάθεια εσένα να ξεχάσω. Πάμε τι έφαγε ο άνθρωπος ρε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Είμαστε στο Μουσείο Καλών Τεχνών των Βρυξελών. Έχω μπερδευτεί. Είδα μια έκθεση του... Για διαβάστε το καλύτερα. Λεόν Σπιλιάρτ. Ρε κάπου τον έχω ξανακούσει εγώ αυτό να το μεταξύ. Έχω μπερδευτεί και προσπαθώ να δω τώρα τι μου γίνεται εδώ πέρα. Να σας δείξω ενδεικτικά κάποιους πίνακες. Κοιτάξτε αυτόν, τον παίχτη. Σαν να είναι ζωντανός. Τώρα αυτό βέβαια είναι καλό. Βλέπω και κάποιους πίνακες. Live. Κουλτούρα, παιδί μου, Europe, τι ψάχνεις. Ας σοβαρευτούμε. Αυτοί λοιπόν είναι κάποιοι πίνακες από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Βελγίου, το Βασιλικό. Έχουν και βασιλιά αυτοί ακόμα. Θέλω να δεν μπορώ να σοβαρευτώ όπως φαίνεται. Έχω χάσει την μπάλα, δεν ξέρω που πάω. Ας συνεχίσω. -7. Ο Θεός να φυλάει. Ποιος ξέρει που πηγαίνω τώρα. Okay. 20th century. Ρε παιδιά, εδώ ξαναήρθα. Δεν ξέρω. Μπα. -8. Δεν νομίζω.
το γκρουπ εδώ πέρα, μπήκαμε μέσα στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Visitors, ξέρω, πάει και ούτε. Ένα κανονικό πλαίσιο, έστω και μινιμαλιστικό, το οποίο ρυθμίζει κάποια πράγματα. Από την άλλη μεριά όμως, οι κυβερνήσεις παραμένουν κυρίαρχες στο παιχνίδι των, αυτού του κοινωνικού ντάπινγκ. Το παιχνίδι του κοινωνικού ντάπινγκ και σε έναν άλλο χώρο, βέβαια, μιλάμε και για φορολογικό ντάπινγκ. Αυτό είναι το όλο το ζητούμενο. Πώς δηλαδή το κοινοβούλιο θα καταλήξει σε ένα συμβιβασμό. Από εκεί και έπειτα, βέβαια, εφόσον μιλάμε για έναν χώρο όπου η αρμοδιότητα, η κοινοτική, του επιτρέπει να καταλήξει σε κοινούς κανόνες, αυτή η κοινή κανόνες είναι δεσμευτική και για τα κράτη και για τους πολίτες. Και μετά βγάζει το δικά σας. Έχει αρχίσει στην Ευρώπη να υπάρχει εδώ και ένα αρκετά μεγάλο διάστημα μια σαλαμοποίηση, να το πω έτσι, πολιτικών αντιδημοκρατικών, ώστε λίγο να περικόπτονται θεμελιώδη μας δικαιώματα με πρόσχημα καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Να έχουμε μέχρι το 2010 φτάσει σε ένα επίπεδο ποσοστού απασχόλησης για όλη την Ένωση στο 70%. Την εποχή εκείνη ήταν γύρω στο 60%. Να πιστεί κατά 10 μονάδες, που είναι πολύ σημαντική διαφορά. Στη συνέχεια, αυτό ήταν ο βασικός στόχος για τις γυναίκες να αυξήσει το ποσοστό που υστερούσε πάρα πολύ διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών. Τεράστια ήταν τότε και εξακολουθεί να είναι παρόλο που είναι η συνήθιση του χάσματος. Στο 60% όπως το απασχόληση και αργότερα στην Στοκχόλμη, ένα χρόνο μετά, συμπληρώθηκαν αυτή η μεγάλη στόχη, ας πούμε, με έναν αντίστοιχο στόχο για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα άτομα δηλαδή ηλικίες 55 έως 64, να είναι στο 50%. Εάν θέσουμε σήμερα, όπως ζητούσαν οι Αρμένοι και οι Πόντιοι συμπολίτες μας, ως πολιτικό κριτήριο την προηγούμενη αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων και των Αρμενίων, θεωρώ ότι θα κάναμε ένα μεγάλο στρατηγικό λάθος ως Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξουμε στη μέση του παιχνιδιού, τους κανόνες παιχνιδιού, να γίνουμε αναξιόπιστοι και να χάσουμε όλη αυτή τη δυναμική αλλαγών που θέλουμε να επιφέρουμε μέσα από την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας στην ίδια την Τουρκία. Ήμουν και παραμένω πάντα της άποψης με πολύ ειλικρίνεια ότι τα ιστορικά προβλήματα, όσο τραυματικά και να είναι, δεν μπορείς να τα λύσεις με πολιτικούς όρους. Τα ιστορικά προβλήματα ενός τραυματικού παρελθόντος τα λύνεις μέσα από το διάλογο, μέσα από τη συνεννόηση, αφήνοντας και σεβόμενος την αυτονομία των επιστημόνων και των ιστορικών. Δεν μπορείς να γράψεις ιστορία με όρους πολιτικής συγκυρίας. Δεν μπορείς να προσπαθήσεις να ξαναγράψεις την ιστορία με όρους πολιτικών σκοπιμότητων. Θα ήταν τεράστιο λάθος, θα έλεγα ότι μπορούσε να μας οδηγήσει σε εξωφρενικές καταστάσεις. Αυτά τα ξένα λόγια που κάθεσαι κι άλλες από ερωτευμένους μασκαραμέρους. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά, η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφήνω. Δεν πάω πουθενά. Πιάσε άλλο, Μαρία. Εδώ θα μείνω. Για να πιάσω. Είπε ελαφρύ ο κύριος, να πούμε το... Πες. Σε ένα τόπο και χωρό και σε βάσο χρόνο δεν σύρασε. Ας τον ποντον είμαι εγώ και το σωρό πως κρατώ και σε έναν αγαπώ σου πω μη πας. Η
αύριο πολλά θέλω σε θα έρχομαι θα πέρωσε. Αν γύρισε η μανάς πριν τα κλέκωσε. Αύριο πολλά θέλω σε θα έρχομαι θα πέρωσε. Αν γύρισε η μανάς πριν τα κλέκωσε. Λέτε με ένα τραγωδό κοίτα την αναγαπώ. Λέτε με ένα τραγωδό κοίτα την αναγαπώ. Μου έπαιρνε το πουλί, μου έπαιρνε το πουλί. Το μικρό το σεφταλί. Όλοι πότι μαζί ενωμένοι. Can't you see?